Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών κατά του καρκίνου Καβάλας, όπου 19 συνολικά πολίτες, 13 γυναίκες και 6 άνδρες, προχώρησαν σε δωρεάν κολονοσκόπηση. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είχαμε και ασυμπτωματικούς ασθενείς. Α, όλα πήγαν καλά δηλαδή. Όλα πήγαν καλά, όσοι είχαν το πρόβλημα, οι γιατροί πήραν βιοψία. Τώρα είμαστε στο στάδιο της βιοψίας και ευχόμαστε να έχει εντοπιστεί νωρίς, να είναι στο πρώτο στάδιο και να υπάρχει αποθεραπεία. Τι ηλικία ήταν τα άτομα που πήγαν τα 19? Τα 19 έχουν διάφορες ηλικίες. Τα άτομα που νόσησαν είναι... Ένας 62, οι άλλοι 58, ναι. Ένα κάπου εκεί. Α, υπήρχαν δηλαδή κανένα δύο περιστατικά που είναι, που υπάρχει κάτι. Βεβαίως, ναι, μέχρι τώρα δύο έχω υπόψη μου. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν αυτά τα δύο άτομα είναι σε ένα στάδιο που... ας πούμε, πήρανε βιοψία οι γιατροί. Πώς? Πήρανε βιοψία, ναι. Ναι. Θα δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου και από την πρόεδρο του Συλλόγου Σταυρούλα Γκουλούση, από τους 19 πολίτες που έκαναν την εξέταση, κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Βεβαίως, προληπτικές εξετάσεις γίνονται για όλο τον χρόνο, στην ανάλογη περίοδο και συμβίπτουν με τις παγκόσμιες ημέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε την Τρίτη, 4 του μηνός, στο Σοκολά θα κάνουμε ένα καφέ και θα διαθέσουμε τις χειροποίητες λαμπάδες που έχουν ζωγραφίσει τα μέλη μας. Έτσι είναι μια μορφή εσόδου αυτό για να μπορούμε να κάνουμε όλους αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους και να βοηθάμε οικονομικά και τους άπορους καρκινοπαθείς.